centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε τώρα και στον πρόεδρο του ΣΕΚ, τον κύριο Χατσιμεωνίδη, από τους τυχερούς που καλέστηκε και στην μια σύσκεψη και του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τζικαλάγια. Κύριε Χατσιμεωνίδη, και καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα και στους ακράτες. Εσείς τα καταφέρατε, πήγατε και στους δυο. Έχουμε την ικανότητα. Τα ακούτε κύριε Τσούκα? Ο ΣΕΚ έχει την ικανότητα. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Τσούκα, προς Θεού, έτσι. Λοιπόν, πάντως γίνονται και αυτά, όπως καταλαβαίνετε κύριε Χατσιμονίδη, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται, αλλά τέλος πάντων. Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, δεν είναι κάτι το οποίο όλοι οι σύνδεσμοι κάνουν τις προσπάθειές τους. Ναι. Έτσι και εμείς, γιατί είτε είναι πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια όργανα, κάνουν τις προσπάθειές τους. Και πάνω σε αυτές τις προσπάθειες και εμείς ζητήσαμε να μιλήσουμε με την κυβέρνηση, ναι, χωρίς βέβαια αποκλεισμούς ή κάτι τέτοιο. Καλεστήκαμε σε μία... Ναι, θέλετε να πείτε ότι δεν βάλατε μία... βέτο. Θα έρθουμε, ναι, κύριε Τζικαλάγια, στην τηλεδιάσκεψή σας, αλλά δεν θα καλέσετε τους άλλους. Δεν είπατε αυτό. Και τώρα με χαρά μου άκουσα ότι και ο κύριος Τσούκας θα κατεβεί κάτω στο ίδιο, ναι, χωρίς να μας έχει, να έχει ενημερώσει κάποιον. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο ντόρος. Γιατί αυτός ο ντόρος? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, καταλαβαίνετε ότι όταν. Ο κύριος Τσούκας δεν είπε ότι θα κατέβει τώρα στο Υπουργείο την, ναι, επόμενη εβδομάδα. Ναι, 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 ναι. Είναι με ποιον θα κατέβει, με εμάς θα κατέβει παρά. Λογικά ίσως... δεν γνωρίζουμε εμείς κάτι. Αφού δεν γνωρίζετε, δεν θα κατέβει με εσάς. Λογικά δεν θα κατέβει με εσάς. Οπότε θα το έλεγε. Όλοι κάνουν προσπάθειες, καλές είναι οι προσπάθειες, εγώ αυτό θέλω να πω. Καλό είναι όσο περισσότερο προσπαθούμε, λοιπόν, είμαστε μια κατάσταση η οποία είναι εκτάκτου ανάγκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως και τα στατιστικά που έβγαλε ο προφήτης Ηλίας για το τι θα γίνει με τα γουναράδικα και τι σκεφτόνται οι γουναράδες. Μας υποσχέθηκε ότι το έχουμε και εντός της ημέρας. Μας έδωσε βέβαια πάρα πολλά στοιχεία, αλλά θέλουμε να το έχουμε και γραπτός για να το μελετήσουμε. Έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει με τον κλαδό από εδώ και κάτω. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πασιφανές τι θα γίνει. Δεν χρειάζεται ερωτηματολόγιο για το τι θα γίνει με τον κλαδό. Mm-hmm. Είναι πασιφανέστατο ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι κλειστή, mm-hmm, η Ουκρανία είναι κλειστή. Οι πελάτες μας δεν μπορούν να πετάξουν. Η Ρωσία και με πάρα πολλά κρούσματα πια γίνεται. Πώς θα ανοίξουν τα γουναράδικα, κύριε Νατσούλη, να ανοίξουν, να κάνουν τι? Δηλαδή, μόνο με τι αντικείμενο? Από τα στοιχεία τα τρομερά που έδωσε νωρίτερα ο κύριος Τσούκας, μόνο το 6,7 ήτανε, ή 9,7, δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι, των συναδέλφων σας, προτίθενται να πάρουν όλο το προσωπικό που είχαν πριν κλείσουν. Μόνο! Να σας πω κάτι. Αυτό εξηγήσαμε και στους κυρίους της κυβέρνησης, ότι η γουνοποιία είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Δεν μπορούμε, επειδή είμαστε μεταποίηση, δεν μπορούμε να μπούμε σε παραγωγική διαδικασία και ας θέλει το κάτω να πάρουμε το 40% και το 60% ναι, πίσω ή το 100%, δεν μπορούμε να μπούμε σε παραγωγική διαδικασία, γιατί το προϊόν μας δεν είναι αξίας ενός ευρώ. Είναι μεγάλης αξίας και φανταστείτε ότι άμα ξεκινήσουμε και παράγουμε αυτά τα εμπορεύματα, όταν δεν υπάρχει ζήτηση, θα κοστίζουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει και αυτοί κάτω να καταλάβουν. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι, ναι, ότι παρότι έντονα ζητάει η γνωπία, εμείς, άκουσα τον κύριο Τσούκα, είπε ότι θέλουμε και τον Ιούνιο. Εμείς, ο κύριος Τσούκας είπε Ιούνιο, ο κύριος Τζικαλάγιας επίσης είπε Ιούνιο και ναι, ο προφήτης Ηλίας, το σωματείο των εργαζομένων στη γνωπία, των εργατών γνωπίας, ζήτησε και αυτοί να πάρουν το 800 και τον Ιούνιο. Ναι. Εμείς στην ανακοίνωση που βγάλαμε, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, έχουμε ζητήσει να έχουν την διακριτική ευχέρεια για αναστολή των επιχειρήσεων, των γνωποιητικών. Να μην είναι μόνο στο 31/12, ναι, δηλαδή να είναι στην ευχέρεια του κάθε επιχειρηματία να ανοίξει ή να μην ανοίξει μέχρι 31/12. Και πόσους να βγάλει, και πόσους, ναι, να βγάλει ή να μην βγάλει σε αναστολή. Ναι, ναι, έτσι ώστε, ναι, βεβαίως. Έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχει οι εργαζόμενοι στον κλάδο να μπορούν να παίρνουν έστω αυτά τα 530 ευρώ. Μάλιστα. Για να μπορούν να διαφορίζονται. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε βγάλει ανακοίνωση με αιτήματα
σε δημόσια και το έχουμε κοινοποιήσει και στην κυρία Αντωνίου και στους όλους υπουργούς και οικονομικών και ανάπτυξης και σε όλους τους βουλευτές και στην κυρία Τριλογιορίδη και, στον κύριο Τσικαλάγια. Έχουμε αυτά τα αιτήματα, είναι πάγια αυτή τη στιγμή. Να το πούμε θέμα το εξής. Επειδή λοιπόν ήσασταν. Να πάμε λίγο και επί της ουσίας, κύριε Χατσιμιωδή. Επειδή ήσασταν τώρα και στις δυο σκέψεις. Τι βγαίνει συμπέρασμα από την τηλεδιάσκεψη που ήσασταν την κυρία Τελιορίδου και τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους υπόλοιπους που ήσασταν στο πάνελ. Τι βγαίνει και από την τηλεδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Τσικαλάγια? Ναι, και οι δύο τηλεδιασκέψεις ήταν πολύ επικοδομητικές. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θέλαμε να επεξηγήσουμε στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Αθήνα το πώς είναι αυτή τη στιγμή ο κλάδος. Μας ακούσανε και τα δύο πάνελ, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εξηγήσαμε την ιδιαιτερότητα του κλάδου, γιατί ο κάθε κλάδος έχει τις ιδιαίτερες δυσκολίες του, ας το πούμε αυτή τη στιγμή. Κάναμε τις προτάσεις μας, ακουστήκανε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε ένας μικρός σε εισαγωγικά κλάδος κάτι, ναι, και νομίζω ότι τα αιτήματά μας που μπορεί να είναι κατανοητά δεν εισακούονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Δυστυχώς τρέχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι τύπου e-shop, τύπου e-branding, γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο και η κυβέρνηση τα τρέχει αυτά αυτή τη στιγμή, αλλά εκεί εμείς δεν μπορούμε να ενταχθούμε, γιατί το δικό μας το εμπόρευμα είναι μοναδικό. Δεν μπορούμε, δεν πουλάμε, όπως ξαναείπα, βίδες, δεν πουλάμε λάδι, δεν πουλάμε κάτι το οποίο είναι τυποποιημένο. Είναι χειροποίητο το εμπόρευμά μας και πρέπει αυτό να το καταλάβουν οι κύριοι στην Αθήνα και τη κυβέρνηση. Θέλουμε την προσοχή. Εγώ θα πω ότι όσες εκκλήσεις και αν κάνουμε, ναι, μακάρι να εισακουστούν. Αν δεν εισακουστούν, θα πρέπει ο γνωπητικός κόσμος να βγει στον δρόμο και αν μη τι άλλο να κλείσουμε ακόμη και την Εγνατία για να μας ακούσουν. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος χτυπάει το καμπανάκι της έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει όλοι, εκτός από τις συζητήσεις, τα ευκολόγια και τις προτάσεις, να καταλάβουν ότι η γούνα θα εξαφανιστεί. Και αν δεν το πάρουν σοβαρά και αν δεν σκύψουν πάνω από τα προβλήματά μας, εμείς με πόνο ψυχής, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, θα πρέπει να σκύψουν πάνω από μας και να μας δούνε και να μας ακούσουν, γιατί είμαστε ιδιαίτερο προϊόν, είμαστε το 70% των εξαγόγημων προϊόντων στην Δυτική Μακεδονία και πρέπει να μας ακούσουν και πρέπει να μας δούνε και πρέπει να μας προστατεύσουν. Αν δεν το κάνουν, μπορεί να θέλουν να τους χαϊδεύουμε τα αυτιά και να λένε ότι κάναμε την τάδε συνδιάσκεψη και κατέβηκαμε στο Υπουργείο και είπαμε και εσύ είπαμε και εμείς είπαμε και εσείς είπατε και γίνεται και αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος της γούνας είναι μηδενικός. Πρέπει να το καταλάβουν και θα συνεχίσει να είναι μηδενικός για τους επόμενους μήνες. Αν αυτό δεν το καταλάβουν οι κύριοι της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, θα μας δουν μπροστά τους. Τέλος. Και για να επανέλθει στον μεγαλύτερο βαθμό κανονικότητας αυτόν τον νομό, αν δεν δουλέψει αυτός ο κλάδος και η εστίαση αναψυχή, δεν πρόκειται να δούμε εδώ πέρα κανονικότητα. Θα σας πω κάτι. Στην εστίαση αυτή τη στιγμή υπάρχει πανελλήνιο κίνημα. Βέβαια η εστίαση έχει και 500.000 εργαζομένους από πίσω, ναι. Έχει ένα συνδικάτο πολύ δυνατό, δεν το συζητάμε. Οι ξενοδόχοι και οι ξενοδοχοί υπάλληλοι και αυτοί επίσης έχουν πάρα πολύ δυνατά μέσα, γιατί, ναι, και ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση. Γιατί, επειδή εμείς όμως είμαστε ένας κλάδος που είμαστε μικρός, μπορεί και να μην μας δώσουν και σημασία. Εγώ θα εφιστήσω την προσοχή, γιατί αν δεν ακουστούμε θα αντιδράσουμε πολύ χειρότερα, γιατί μέχρι στιγμής εννοείται ότι μας ακούνε και θέλουν να βοηθήσουν και όλοι, και μπορώ να πω ότι και στη σύσκεψη με το ΣΥΡΙΖΑ και στη σύσκεψη με τη Νέα Δημοκρατία οι άνθρωποι βεβαίως και ακούσανε, ο κλάδος εκπροσωπήθηκε πάρα πολύ καλά, γιατί ο κλάδος δεν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Όπως είπε και ο κύριος Σούτας, δεν είμαστε εμείς, δεν είναι ο Γιώργος Χατσιμπενίδης, δεν είναι ο Μαλαγιάνος, δεν είναι ο κύριος Σούτας, είναι όλοι μας.
αυτή τη στιγμή αυτό που λέγεται και έχει τη γούνα μας και έχει τη γούνα όλων μας. Και γούνα μας πραγματικά. Έτσι, και έχει τη γούνα μας όλων μας. Εμείς δεν πήγαμε εκεί ούτε για να επιδείξουμε... Και όταν λέμε ολονών μας, ολονών μας, γιατί όλα τα επαγγέλματα εξαρτώμαστε από εσάς, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, όλων μας η γούνα καίγεται. Η γούνα είναι ο πυλώνας της Καστοριάς και θα παραμείνει να είναι ο πυλώνας της Καστοριάς, αλλά θα πρέπει να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και έχουν συνδιαλλαγές, και ακόμη δεν είναι και μόνο που εργάζονται, και αυτοί που μας προμηθεύουν υλικά. Έχει ένα μεγάλο κύκλο η γουνοποιία μέσα στην Καστοριά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μηδενικό τζίρο. Ξέρετε τι θα πει μηδενικό τζίρο? Η εστίαση θα ανοίξει, θα γίνει τζίρο. Θα δουν κάποια χρήματα. Οι ξενοδόχοι θα ανοίξουν και θα δουν κάποια χρήματα. Η γουνοποιία και να ανοίξει, δεν πρόκειται να δούμε χρήματα. Δεν πρόκειται το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο να δούμε χρήματα. Άμα δεν έχουμε χρηματορροή, πώς θα δουλέψουν αυτές οι επιχειρήσεις? Να το κλείσουμε το μαγάζι, δηλαδή, να το κλείσουμε αυτή την εξαγωγική δραστηριότητα? Δηλαδή, δεν θέλει 250 εκατομμύρια το 2018 έκανε η γνωποιία εξαγωγές και η Ελλάδα δεν θέλει τη γνωποιία? Θα πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι δυνατά και όχι να μας βάζουν καραμέλες στην τσέπη και να μας λένε έχει ένα e-shop, έχει ένα τέτοιο. Όχι, δεν είμαστε εμείς κανένα μικρό παιδάκι εδώ πέρα, ούτε κανένας μικρός κλάδος. Έχουμε το 70% του εξαγόγημου προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω από τη γουνοποιία. Όχι μόνο η κυβέρνηση και ο αντιπεριφερειάρχης και όλοι θα θέσει καινούριος αναπτυξιακός νόμος. Τι θα πάρει η Καστοριά? Θα έχει διαφορετικές επιδοτήσεις η Καστοριά από τη Κοζάνη? Ή η Κοζάνη, επειδή θα μιλάμε για τη μεταλλευματική εποχή, θα πάρει 70 και 80% επιδοτήσεις και η Καστοριά θα πέσει στο 40 και στο 30%. Αυτά πρέπει να κυνηγήσουμε, πρέπει, και το ξαναλέω, πρέπει να αρθώσουμε ανάστημα και όχι να κοιτάμε τώρα ήσουν εσύ στην διάσκεψη, δεν ήσουν εσύ, τώρα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, κύριε Χατσιμονίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.